Συνεχίζεται το άνθρωπο κυνηγητό της αστυνομίας για τη σύλληψη των τεσσάρων ληστών που αποπειράθηκαν να διαρρήξουν σπίτι στα βόρεια προάστια και στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, ακινητοποίησαν τον δημοσιογράφο Μάκη Τριανταφυλόπουλο και του πήραν το αυτοκίνητο. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας ενημερώσει. Κατερίνα. Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Από το κρυονέριο, όπου συνεχίζεται ακόμη η καταδίωξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τεσσάρων κακοποιών που μετέτρεψαν σε Far West την Αττική τα ξημερώματα. Να ξεκινήσω όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γύρω στις 3 τα ξημερώματα, οι κακοποιοί κατάφεραν, Ελένη, κυρίες και κύριοι, να μπουν από ένα παράθυρο που τη έριξαν σε μονοκατοικία που βρίσκεται στην οδό Παπαναστασίου στην Εκάλη. Οι δράστες μπήκαν και πήραν από το σπίτι μία τσάντα μέσα στην οποία περιείχε περίπου 1.700 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης της μονοκατοικίας τους αντελήφθηκε και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Περιπολικό έφτασε έξω από το σπίτι. Οι δράστες ήρθαν αντιμέτωποι με τους αστυνομικούς και τότε είχαμε ανταλλαγή πυροβολισμού σε εκείνο το σημείο. Ο δημοσιογράφος Μάκης Τριανταφυλόπουλος μένει λίγο πιο κάτω από το σημείο. Άκουσε τους πυροβολισμούς στην οδό Ήβης. Άκουσε τους πυροβολισμούς, βγήκε από το σπίτι του, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και έπεσε. Δεν περνούσε τυχαία ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, Κατερίνα. Άκουσε τους πυροβολισμούς και βγήκε. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, άκουσε τους πυροβολισμούς και βγήκε με το αυτοκίνητό του. Να δει τι συμβαίνει. Έπεσε πάνω στους 4 επάνωπλους κακοποιούς, οι οποίοι είχαν επιβιβαστεί σε δικό τους αυτοκίνητο και προσπαθούσαν να διαφύγουν. Εκείνη τη στιγμή με τα όπλα κατέβασαν το Μάκη Τριανταφυλόπουλο από το αυτοκίνητό του και επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, συνεχίζοντας όμως να πυροβολούν τους αστυνομικούς που τους καταδίωκαν. Στη συνέχεια, πέρασαν στη Βαρυμπόπη, πέρασαν απέναντι στο Κρυονέρι, από την Εθνική Οδό, από την Εκάλη, πέρασαν απέναντι. Ανέβηκαν όλοι τις κρυονερίου. Εκεί υπήρχε ένα μπλόκο αστυνομικό σε εκείνο το σημείο και πάλι έχουμε ανταλλαγή πυροβολισμών στο σημείο, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Στη συνέχεια οι κακοποιοί προσπάθησαν να φύγουν από το δάσος, όμως εκεί σε ένα σημείο, σε μία στροφή, δεραπάρισε το αυτοκίνητό τους, το αυτοκίνητο που είχαν επιβιβαστεί του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, το αυτοκίνητο, δηλαδή, ναι. Έπεσαν μέσα σε μία ρεματιά. Και από εκεί βγήκαν από το αυτοκίνητο και οι τέσσερις, αφήνοντας πίσω τους μόνο ένα τοκάρεφ και τρεις χειροβομβίδες μέσα στο αυτοκίνητο. Την τσάντα με τα χρήματα την είχαν πάρει. Και άρχισαν Μαζί τους, δηλαδή πήγαν να κλέψουν σπίτι και είχαν μαζί τους χειροβομβίδες, Κατερίνα. Χειροβομβίδες, τοκάρεφ, καλάσνικοφ και πιστόλια. Είχαν πολύ βαρύ οπλισμό, Ελένη, και οι τέσσερις κακοποιοί. Στη συνέχεια, λοιπόν, χάθηκαν πάνω στο δάσος. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας. Το ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας πετάει μέχρι και αυτή την ώρα. Όμως μέχρι στιγμής οι κακοποιοί δεν έχουν εντοπιστεί. Μάλιστα. Κατερίνα Μαστραντονάκη, σε ευχαριστώ.